Την πρώτη του πολιτική ομιλία ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πραγματοποίησε απόψε στο Επιμελητήριο Χανίων ο Παύλος Πολάκης. Ο βουλευτής Χανίων και υποψήφιος για την Προεδρία άρχισε την ομιλία του στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Επιμελητηρίου της πόλης, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη θα μας δώσει το πλαίσιο της ομιλίας του και τα πιο κέρια σημεία. Βίκη, να συμπληρώσω απλώς ότι ο κύριος Πολάκης είπε ότι κατέληξε στην απόφαση του αυτή, να θέσει δηλαδή υποψηφιότητα, διότι θεώρησε ότι έχει την κατάλληλη γνώση και συμπλήρωσε έτσι πολύ χαρακτηριστικά ότι κουράστηκε να κουβαλάει νερό σε ανθρώπους που αποδείχθηκαν πιο μέτροι από εκείνον. Κάπως έτσι. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η πιο χαρακτηριστική αναφορά του Παύλου Πολάκη στην απόψινή του ομιλία στην κατάμεστη πραγματικά αίθουσα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων. Ήταν ο πρώτος του σταθμός ουσιαστικά σε αυτόν τον αγώνα μέχρι να στηθούν οι κάλπες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, και ο Χανιώτης πολιτικός πράγματι τόνισε πολύ χαρακτηριστικά ότι αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα γιατί θεωρεί ότι η διαδρομή του μέχρι σήμερα τον έχει εξοπλίσει με την απαραίτητη γνώση, ότι μπορεί να ηγηθεί ενός σχεδίου που θα επιτρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγίνει κυβερνόσα δύναμη, και τόνισε ότι κουράστηκε να κουβαλάει νερό σε ανθρώπους που αποδείχθηκαν πιο αδύναμοι από εκείνον και έτσι αποφάσισε να βγει μπροστά. Ωστόσο, πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας του, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για μια σειρά αποζητήματα. Αυτό που πρέπει να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης, είναι πως δεν θα αφήσει τα παιδιά της Ελλάδας να μεταναστεύουν. Καταφέρθηκε επίσης εναντίον της κυβέρνησης και για τις επιλογές της στο κομμάτι του ενεργειακού και του σχεδιασμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την Κρήτη, λέγοντας ότι θα καταστρέψει τον τουρισμό, θα καταστρέψει την αγροτική παραγωγή και τοπικές οικονομίες. Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι στηρίζει μια μερίδα μεγαλοεπιχειρηματιών, στους οποίους είπε κατευθύνονται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ υποστήριξε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους, ενώ υπεραμείνθηκε των πολιτικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνοντας ότι κυβέρνησε με ένα σκληρό καθεστώς επιτήρησης. Βίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Αποφάσισα να το κάνω όχι από καπρίτσιο, ούτε από μικρομεγαλισμό, αλλά και θα τα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Αποφάσισα να το κάνω γιατί θεωρώ ότι η μέχρι τώρα διαδρομή μου και η εμπειρία μου και όλο αυτό που έχω κάνει σαν έργο, είτε ως επιστήμονας, είτε ως αυτοδιοικητικός, είτε ως βουλευτής, είτε ως αναπληρωτής υπουργός, είτε σαν τομεάρχης διαφάνειας, με έχει εξοπλίσει με την απαραίτητη γνώση για να μπορέσω να ηγηθώ στην εκπόνηση ενός προγραμματικού σχεδίου, το οποίο θα εκφωνηθεί με έναν κατάλληλο τρόπο για να μπορέσει να δημιουργήσει την κοινωνική συμμαχία που ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγίνει κυβερνός αδύναμη. Θεωρώ ότι αυτό είναι που έχει ανάγκη και ο ΣΥΡΙΖΑ και η χώρα. Κουράστηκα να κουβαλώ νερό σε ανθρώπους που αποδείχτηκαν πιο μέτροι από μένα. Και είπα να βγω μπροστά. Και αυτό κάνω.